Ο Κύριος. Και σήμερα είναι η μέρα εκλογών. Κάποιοι αδελφοί έχουν πάει στα χωριά να ψηφίσουν. Ο Θεός να είναι κοντά τους και θα είναι. Και ευελπιστούμε το αγαθό θέλημα του Θεού να γίνει σήμερα στην Ελλάδα και να ξεκινήσει μια νέα εποχή για την Ελλάδα που την περιμένουμε με αγάπη. Και σίγουρα ο Θεός θα κάνει το καλύτερο για αυτή τη χώρα. Έτσι, δόξα στον Κύριο. Ευλογημένη στο όνομα του Χριστού, έτσι. Ο λόγος το θέλει να ευλογούμε ένα τον άλλον με αγάπη Θεό, γιατί είμαστε παιδιά του ζωντανού Κύριου, έτσι. Δόξα στον Κύριο. 1289 σελίδα, γραφές όποιος θέλει να πάρει εδώ πέρα. Να πάμε, το έχουμε ξαναδεί αυτό το θέμα. Είναι Ματθαίος 4ο κεφάλαιο. Είναι κάτι πολύ όμορφο και σίγουρα θα μιλήσει ευλογημένα στην καρδιά μας, έτσι. Όταν ο Ιησούς Χριστός έλαβε το Άγιο Πνεύμα στον Ιορδάνη, ξέρετε, ο Ιησούς γεννήθηκε από το Άγιο Πνεύμα. Απλά στον Ιορδάνη έλαβε μια μεγάλη μερίδα από το Θεό πάνω του. Και βγήκε στη διακονία, έτσι. Για να δούμε εδώ πέρα τι έγινε, 4ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς φέρθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Και αφού νίστεψε 40 ημέρες και 40 νύχτες, έπειτα πείνασε. Και καθώς ήρθε σε αυτόν ο πειράζον, του είπαν: «Είσαι ο Υιός του Θεού, πες σε αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά». Και εκείνος απαντώντας είπε: «Είναι γραμμένο μονάχα με ψωμί, δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Και ξέρετε, στο αρχαίο κείμενο λέει: «Με κάθε ρήμα που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ποια είναι η διαφορά του ρήματος με το γενικό λόγο? Ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει με τον προσωπικό λόγο του Θεού. Για να το δούμε, το δούμε μετά, στο 5. Τότε τον παραλαμβάνει ο διάβολος στην Άγια Πόλη και τον στείνει στο πτερίγιο του Ιερού και του λέει: «Αν είσαι ο Υιός του Θεού, ρίξε κάτω τον εαυτό σου, επειδή είναι γραμμένο ότι θα προστάξει για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν επάνω στα χέρια τους για να μην προσκόψεις το πόδι σου επάνω σε πέτρα». Και ο Ιησούς είπε σε αυτό: «Είναι επίσης γραμμένο ότι δεν θα πειράξεις τον Κύριο τον Θεό σου». Τότε τον παραλαμβάνει πάλι ο διάβολος σε ένα βουνό πολύ ψηλό και του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη δόξα τους και του λέει: «Όλα αυτά θα σου τα δώσω πέφτοντας με προσκυνήσεις». Τότε ο Σατανάς λέει σε αυτόν: «Πήγαινε Σατανά, επειδή είναι γραμμένο τον Κύριο τον Θεό σου, θα προσκυνήσεις και μονάχα αυτό θα λατρέψεις». Τότε ο διάβολος τον αφήνει και ξαφνικά ήρθαν κοντά του οι άγγελοι και τον υπερετώσαν. Δόξα στον Κύριο. Και σήμερα θα θέλουμε να δούμε κάτι που έχει να κάνει με τον πνευματικό πόλεμο. Και μετά θα πάμε στην Εφεσίους λίγο στο 6ο κεφάλαιο και θα δούμε ότι η μάχη δεν είναι ενάντια σάρκα με σάρκα, αλλά ενάντια σε πνευματικές δυνάμεις. Και ξέρετε, ο Χριστός αντιμετώπισε τον διάβολο καθώς ζούσε με τον προσωπικό λόγο του Θεού. Και σήμερα έχουμε την Αγία Γραφή που είναι ο γενικός λόγος του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα τι κάνει? Θέλει να πάρει τον Λόγο του Θεού και να τον γράψει μέσα μας. Και τότε γίνεται προσωπικός Λόγος του Θεού. Και όταν μάθουμε να λαμβάνουμε τον προσωπικό Λόγο του Θεού στη ζωή μας, τότε ερχόμαστε στο τέλειο θέλημα του Θεού και απελευθερώνεται μεγάλη νίκη στη ζωή μας και θα το δούμε σήμερα όμορφα, γιατί το ρήμα τι σημαίνει? Ομιλό Λόγος. Άλλο ο γραμμένος λόγος και άλλο ο ομιλών λόγος. Που σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα θέλει να πάρει τον γραπτό λόγο και να τον κάνει προσωπικό λόγο. Δηλαδή, παράδειγμα, λέει η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός περπάτησε στα κύματα. Το λέει η Γραφή. Αν πας σε μια θάλασσα να περπατήσεις στα κύματα, γιατί το λέει η Γραφή, θα βλάξεις. Αν όμως σου πει το Άγιο Πνεύμα περπάτα στα κύματα, και αυτό που σου λέει το Άγιο Πνεύμα και να ξέρεις ότι είναι γνήσιο, πρέπει να είναι βιβλικό. Θα σε στηρίξει στα κύματα. Ο Χριστός τι έκανε? Περπατούσε με τον προσωπικό λόγο. Και οι εποχές που ζούμε μπορούμε να περπατήσουμε και να κτίσουμε τον προσωπικό λόγο. Παράδειγμα, έχουμε ένα παιδί και θέλει να κάνει μια οικογένεια. Είναι αδερφός. Και λέει: «Υπάρχουν 10 αδερφούλες ευλογημένες. Ποια να διαλέξω από τις 10. Όταν κάνει μια επιλογή, ο Θεός δεν θα το σταματήσει, θα κάνει την επιλογή του. Όταν όμως το Άγιο Πνεύμα του βάλει βάρος να πάει στην 5η αδερφή, τότε φεύγει από το γενικό και πάει στο προσωπικό. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται το γενικό με το προσωπικό. Παράδειγμα, έχουμε έναν αδερφό και έχει 10 εκκλησίες κοντά του.
στην κέντρηση της 10 εκκλησίες, ο Θεός είναι κοντά του, στηρίζει. Όταν όμως το Άγιο Πνεύμα του Θεού πήγαινε σε αυτή την εκκλησία και αναπαύσω, τότε φεύγει από το γενικό και πηγαίνει στο προσωπικό. Και όταν μάθουμε να πηγαίνουμε στο προσωπικό κομμάτι του Θεού, τότε έχουμε νίκη ενάντια στον διάβολο. Γι' αυτό ο Χριστός αντιμετώπισε τα δαιμόνια, καθώς λάμβανε από το Άγιο Πνεύμα τον προσωπικό λόγο. Γι' αυτό λέει ο Χριστός στα Ευαγγέλια, λέει, μην θαυμάσετε τα έργα που εγώ κάνω, κάποιος μου τα δείχνει, ο Πατέρας. Και γιατί μου τα δείχνει ο Πατέρας? Γιατί ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό. Και αν ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό, αγαπάει όλα τα παιδιά του. Και θέλει να μας δείξει τα έργα του και το σχέδιό του. Και τότε φεύγουμε από το γενικό κομμάτι και αυτό το κομμάτι θέλουμε να το δούμε σε τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ο γενικός λόγος και ο προσωπικός λόγος, που σημαίνει φεύγουμε στην αρχή, περπατάμε από το γενικό σχέδιο του Θεού και μπαίνουμε στο προσωπικό. Γιατί ο Θεός έχει σχεδιάσει προσωπικά πράγματα και για τη ζωή μας και για τη διακονία μας, για όλα τα πράγματα. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, ο διάβολος πήρε τον Κύριο και τον ανέβασε σε ένα υψηλό όρος, στο ιερό πάνω του. Του λέει πέσε. Γιατί αν πέσεις είναι γεγραμμένο, το Θεός θα σε διαφλάξει. Ήτανε γεγραμμένο. Προσέξτε, και τι λέει ο Κύριος, δεν θα πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Που σημαίνει στην προσωπική ζωή και στον προσωπικό λόγο του Θεού υπάρχουν πνευματικά όρια. Αν ο Χριστός έλεγε, επειδή είναι γεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, εγώ θα ανέβω στο ιερό και θα πέσω και ο Θεός θα με φυλάξει. Δεν θα το φύλαγε ο Θεός. Γιατί θα πείραζε το Θεό. Αν εσύ πεις είναι γεγραμμένο και πάω στη θάλασσα να περπατήσω και θα με πιάσει ο Θεός, δεν σε φυλάξει ο Θεός. Θα φυλάξεις. Πρέπει να είναι προσωπικός ο λόγος. Και τι του λέει εδώ πέρα, δεν θα πειράξεις Κύριε το Θεό σου. Που σημαίνει στην πνευματική ζωή υπάρχουν πνευματικά όρια. Και το τρίτο που θέλουμε να δούμε, είπε ο διάβολος στον Χριστό, του λέει, αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου. Και τι του είπε ο Κύριος, του λέει, διάβολε, μόνο Κύριε το Θεό θέλω προσκυνήσει και τίποτα άλλο. Που σημαίνει ο διάβολος μπορεί να δώσει επιτυχία στον κόσμο. Προσέξτε. Σήμερα τα λεφτά του κόσμου τα διακινούν πιο πολύ άπιστα. Αλλά και ο Θεός μπορεί να δώσει επιτυχία στον κόσμο. Όταν όμως χάσει τη λατρεία ο άνθρωπος για τον Θεό, το έχει χάσει. Μπορεί κάποιος να του δώσει ο διάβολος εκατομμύρια λεφτά και να μην λατρεύει τον Θεό. Δεν σημαίνει την ευλογία του Θεού. Αλλά μπορεί και ο Θεός να του δώσει έναν άνθρωπο μεγάλα ανοίγματα στον κόσμο και να χάσει τη λατρεία του. Το κλειδί ποιο είναι? Όταν στην ευλογία έχεις την προσωπική σχέση με τον Θεό, είσαι σε καλό κομμάτι. Όταν στην ευλογία χάνεις και δεν προλαβαίνεις να ευχαριστήσεις, να αγαπήσεις τον Θεό, είναι παγίδα. Πρέπει η ευλογία να έχει ένα κλειδί, την προσκύνηση και τη λατρεία στον Θεό. Σε καμία περίπτωση ο Θεός δεν διαπραγματεύεται την προσκύνησή του με καμία ευλογία, με καμία ευλογία, με καμία ευλογία. Δεν σημαίνει κάθε άνοιγμα στον κόσμο να ευλογεί από τον Θεό. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, ο Θεός μου άνοιξε ένα άνοιγμα και μετά δεν έχουν χρόνο να ευχαριστήσουν τον Θεό και χάνουν τη λατρεία τους. Που σημαίνει το πνευματικό δεν συγκρίνεται με το φυσικό σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και το δεύτερο, θέλω να σας πω για τα όρια του Θεού. Γι' αυτό λέει, δεν θα πειράξεις Κύριε το Θεό σου. Πιο παλιά στην εκκλησία κάποιοι αδερφοί θυμούνται στον τρίτο όροφο, ερχόταν ένα παιδί ο Αλέκος. Και ο Θεός τον έβγαλε από τα ναρκωτικά με έναν ισχυρό τρόπο, ένα θαύμα. Στάθηκε δυνατά, περπάτησε ένα διάστημα, ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο, δύο χρόνια, ήταν καλά. Μετά από ένα σημείο άρχισε να το χάνει συνειδητά όμως. Άρχισε να βγάζει μια κακή συμπεριφορά στην οικογένειά του και άρχισε να το συμβουλεύω, Αλέκο, πρέπει να είσαι ένα καλό παράδειγμα όλα αυτά. Και αντί να δέχεται τη συμβουλή που του έδινα, άρχισε να πεισμώνει. Πιο πολύ πείσμα, πιο πολύ πείσμα, πιο πολύ πείσμα και μετά άρχισε να το χάνει, να πέφτει. Να πέφτει ξανά στα αναπηρικά, να το χάνει, το χάνει. Και σε κάποια στιγμή του μου έδωσε ο Θεός κάτι και του λέω, Αλέκο, του λέω. Και αισθάνομαι ότι ξεπερνά τα όρια του Θεού. Και θα πρέπει να τα αλλάξει αυτά τα πράγματα και του λέω σιγά σιγά μην παίρνεις θεία κοινωνία. Γιατί ξεπερνάς τα όρια του Θεού και μπορεί να σου βγάλει κρίση, του λέω. Το συμβούλευσα σε προσωπικό επίπεδο. Όταν, προσέξτε, άλλο η αδυναμία.
στην αδυναμία ο Θεός έχει τεράστια ελέη, τεράστια. Και άλλο στο πείσμα. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα πράγμα με το άλλο. Και του λέω προσωπικά, μην παίρνεις διακοινωνία, γιατί θα έρθεις σε ανάξια στάση. Δηλαδή, το σώμα και το αίμα το παίρνουμε για να φτιάξουμε τη ζωή μας. Δεν το παίρνουμε για να περιθάλπτουμε ένα πράγμα που δεν έκανα σε καμία περίπτωση. Αλλά ο Θεός δίνει όριο. Και μου λέει, εγώ μου λέει, θα το πάρω και ποιος εσύ να με σταματήσει. Λέω, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να σε σταματήσω. Έρχεται στην εκκλησία και λέω, μέσα στην εκκλησία δημόσια. Λέω, αισθάνομαι, λέω, πως δεν πρέπει να παραιτηθεί η κοινωνία, αλλά κανένας δεν μπορεί να τον απογράψει. Μου λέει, εγώ θα πάρω. Προσέξτε τι έγινε, ξεπέρασε τα όρια. Είναι σαν να ανέβαινε ο Χριστός στο ιερό και να λέει, εγώ θα πέσω και είναι διαγραμμένο. Και δεν τον έπιανε ο Θεός. Το επόμενο ποιο ήταν. Έφυγε από εδώ, έπεσε. Βρέθηκε σε ένα μοναστήρι με κάτι παπάδες και άρχισε να βγάζει μια κακή στάση για μια οικογένεια που τον στήριξε, την εκκλησία. Το επόμενο κομμάτι ποιο ήτανε. Φεύγει και από τους παπάδες στο μοναστήρι και πέφτει στα ναρκωτικά χειρότερα με δεκαπλάσια δύναμη. Και άρχισε να βγάζει μια κακή, δαιμονίστηκε τότε, να βγάζει μια κακή στάση για την εκκλησία, με έπαιρνε τηλέφωνο κάθε μέρα. Και μου έλεγε, θα έρθω να ανατινάξω την εκκλησία, τα διαπραγματοποιεί. Του λέω, ο Θεός να σε ελεήσει, λέω, τον παράδοση του Θεού. Και μετά από ένα σημείο το χάνε, και ξαφνικά τι κάνω, βλέπω μια εικόνα μέσα μου. Και βλέπω το νεκροταφείο στην Παιανία που έμενε, και στο νεκροταφείο έβλεπα ένα πλήθος ανθρώπων συγγενείς. Και ένα πρωινό σταματάω στην Παιανία να πάρω καφέ και βρίσκω ένα γνωστό του. Και μου λέει, ο Αλέκος πέθανε. Όταν ξεπεράσεις τα όρια, δεν σε στηρίζει ο Θεός. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Και αυτό στην Εκκλησία τι κάνουμε, συνεργάζονται οι άνθρωποι να ξέρουμε τα όρια που έχουμε τον Θεό. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας στηρίξει ο Θεός όταν βγούμε από το προσωπικό του θέλημα και πάρουμε την χάρη και τα ελαία στραβά. Άλλο η αδυναμία και άλλο το πείσμα. Γι' αυτό στην Α. Σαμουήλ τι λέει για το πείσμα. Ότι είναι σαν το αμάρτημα της μαγείας. Η αδυναμία είναι αδυναμία. Ο Θεός κάνει τεράστια ελέη, τεράστια ελέη, τεράστια ελέη. Είναι αδυναμία. Αλλά όταν κάτι πεισμώνει συνειδητά, είναι άλλο πράγμα. Αν ο Χριστός, προσέξτε, έλεγε, εγώ είμαι παιδί του Θεού, θα ανέβω επάνω στο ιερό και θα πέσω και θα με πιάσει ο Θεός. Δεν τον έπιανε ο Θεός. Γιατί θα πείραζε, θα έκανε κακή χρήση την αλήθεια. Σήμερα οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι και έχουν το μεγαλύτερο δώρο που είναι η ελευθερία. Και όμως η ελευθερία δεν τους οδηγεί σωστά. Καταστροφικά τους οδηγεί. Η ελευθερία που έχουμε πρέπει να την κάνουμε χρήση με τη χάρη του Θεού σωστά, στην αλήθεια, στην αγάπη του Θεού. Γιατί αν την κτίσουμε λάθος, δεν θα περάσουμε τα όρια του Θεού. Και σίγουρα ο Θεός όταν κάτι ξεπερνάει τα όρια, το προειδοποιεί. 1, 2, 3, γιατί μετά θα τον καταδυναστέψει ο εχθρός. Γιατί η νίκη μας ενάντια στα δαιμόνια ποια είναι? Να μπορούμε να ζούμε με αγάπη και ελευθερία στο σχέδιο του Θεού, στην αλήθεια του Θεού και να είμαστε πάντα ειλικρινείς με τον Θεό, για να μπορεί ο Θεός να μας χαρίζει νίκη ενάντια στα πονηρά πνεύματα. Γιατί σίγουρα η μάχη μας δεν είναι φυσική, κανένας άνθρωπος δεν μάχεται με τον άνθρωπο. Ο άρχοντας, λέει, αυτού του κόσμου κρατάει τους ανθρώπους σε άγνοια, για να μην έρθουν σε σωτηρία. Τι να το κάνει ο άνθρωπος να κερδίσει όλο τον κόσμο και να χάσει την αιώνια ζωή? Είναι όλα άχρηστα είναι. Η ευημερία σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει επαφή με τον Θεό. Δεν έχει καμιά αξία. Γιατί σίγουρα ο κόσμος θεωρεί ευλογία την ευημερία. Δεν είναι ευλογία η ευημερία. Η ευημερία πρέπει να στηρίζεται στην πνευματική σχέση. Γι' αυτό κάποιος μπορεί να έχει ένα τεράστιο άνοιγμα και μετά να χάσει το Θεό. Τι πρέπει να, γι' αυτό λέει, δεν θέλεις προσκυνήσει τίποτα άλλο, μόνο Κύριε τον Θεό σου. Και τι λέει, θα σου δώσω όλα τα βασίλεια του κόσμου. Πού τα βρήκε ο διάβολος τα βασίλεια του κόσμου? Του τα παρέδωσε ο άνθρωπος με την αμαρτία. Και αυτό σήμερα βλέπεις κυβερνώντας, πολιτικούς, ηγέτες, άθεοι όλοι. Έχουν δώσει την εξουσία με την αμαρτία στον εχθρό. Ο διάβολος δεν έχει καμιά εξουσία στα βασίλεια αυτού του κόσμου. Τα κέρδισε με την πλάνη. Έριξε τον άνθρωπο στην πλάνη και τα κέρδισε. Μπήκε στη ζωή του και τον εκμαλώτησε. Και τώρα εμείς τα παιδιά του Θεού τι κάνουμε? Ξανακερδίζουμε τα χαμένα πίσω.
ξανακερδίζουμε αυτό που μας ανήκει. Αλλά το μυστικό ποιο είναι, να ζήσουμε στο προσωπικό θέλημα του Θεού. Και το προσωπικό θέλημα του Θεού είναι πνευματικό και γεννιέται από το Θεό μέσα μας. Για να πάμε λιγάκι να δούμε στην Εφεσίους 6 κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο 1592. Το βρήκαμε. Εφεσίους 6 κεφάλαιο και στο 10. 1592. Στο τέλος, αδελφοί, να ενδυναμώνεστε στον Κύριο και στην κυριαρχική εξουσία της δύναμής του, ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, για να μπορέσετε να σταθείτε ενάντια στις μεθοδίες του διαβόλου, επειδή η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτερους του σκότους τούτου του αιώνα, ενάντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. Γι' αυτό λέει πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή μέρα και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι τη μέση σας με αλήθεια, ντυμένοι το θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντας φορμένα στα πόδια τα υποδήματα με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης, πάνω δε απ' όλα πάρτε στα χέρια σας την ασπίδα της πίστης με την οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα πυρωμένα βέλη του πονηρού και πάρτε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχηρα του πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού προσευχόμενη σε κάθε καιρό και σε κάθε προσευχή και δέηση εμπνεύματι και αγρυπνώντας αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τους Αγίους και για μένα για να μου δοθεί ο λόγος να ανοίξω το στόμα με παρουσία ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου χάρη το οποίο είμαι και πρέσβης. Φορώντας, λέει, αλυσίδα για να μιλήσω γι' αυτό με παρησία όπως πρέπει να μιλήσω. Τι είμαστε, πρέσβεις είμαστε. Πρεσβεύουμε τη Βασιλεία του Θεού κάτω στη γη, την πρεσβεύουμε. Μας έχει δώσει ο Θεός μέσα στον Χριστό ένα τεράστιο δικαίωμα να πρεσβεύουμε τη Βασιλεία του Θεού. Για να πας στην Αμερική πηγαίνεις στην πρεσβεία και σου τακτοποιούν τη βίζα για να πας στην Αμερική. Για να πας στον ουρανό πηγαίνεις στην πρεσβεία του Θεού. Ποια είναι? Είναι η αναγεννημένη εκκλησία σε όλο τον κόσμο που έχει πραγματικά τη γνώση πώς πηγαίνει κάποιος στον ουρανό. Και τι λέει εδώ πέρα, ότι ο Παύλος τι λέει, πρέπει να αντιθούμε την κυριαρχική δύναμη και εξουσία του Θεού γιατί έχουμε έναν πνευματικό πόλεμο. Και θα το δούμε με 7 ωραία σημεία. Το πρώτο που θέλουμε να δούμε, ότι υπάρχουν δύο στρατοί. Ο ένας είναι ο στρατός του Κυρίου, τα αναγεννημένα παιδιά, και άλλος είναι ο δαιμονικός στρατός στα πονηρά πνεύματα. Και αυτοί οι δύο στρατοί μάχονται. Μάχονται. Προσέξτε, όσοι έχουμε πάει φαντάρι στο στρατό, θα ξέρουμε τι είναι ο στρατός. Ο στρατός είναι μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργούν στο ένα. Δίνει ο διοικητής διαταγή στο τάγμα, ακούν οι λογαγοί, δίνουν διαταγή στις δημιουργίες και λειτουργεί ο στρατός σε ένα. Όταν προσέξτε, όταν φύγουμε από το γενικό θέλημα και φτάσει η Εκκλησία να περπατάει στο προσωπικό θέλημα, τότε λειτουργεί η Εκκλησία στο ένα. Γιατί η χάρη που έχω μέσα συνεργάζεται με τη δικιά σου χάρη. Η χάρη ποτέ δεν αντιμάχεται τη χάρη. Όταν υπάρχει αντιμαχία στη χάρη δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο θέλημα του Θεού. Στο προσωπικό θέλημα του Θεού. Και τότε τι γίνεται, ο Θεός σχεδίασε για τον κάθε φαντάρο ένα έργο και μία νίκη. Και απλά πηγαία μέσα από τη χάρη του Θεού λειτουργεί αυτή η νίκη. Γιατί λειτουργεί, γι' αυτό η Εκκλησία είναι μια ενότητα είναι. Για να δούμε την Εκκλησία πρέπει να δούμε τι είναι η σκηνή του μαρτυρίου και η κυβωτό του Νόη. Όλα στη σκηνή του μαρτυρίου και στην κυβωτό του Νόη τα σχεδίασε ο Θεός. Τίποτα δεν σχεδίασε ο Νόη και ο Μωυσή. Στην αναγεννημένη Εκκλησία ο Θεός έχει σχεδιάσει ένα ρόλο για τον Στέλιο, για τον Δήμο, το έχει σχεδιάσει ο Θεός. Όταν φτάνουμε στο τέλειο θέλημα του Θεού, το προσωπικό, τι γίνεται, λειτουργεί το σχέδιο του Θεού. Πού είναι, μέσα μας είναι. Και προσέξτε, και λειτουργεί το σχέδιο του Θεού, το πούμε στο τέλος αυτό, πώς εγώ αναπτύχθηκα στη ζωή μου. Και αυτό διδάσκω στην Εκκλησία. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, στη ζωή μας δύναμη έχει αλήθεια. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Η πνευματική αλήθεια του Θεού τι κάνει, καταστρέφει το όπλο του σατανά που είναι το ψέμα.
Ποια είναι η δύναμη του διαβόλου, το ψέμα είναι. Και υπάρχει μία αλήθεια, όχι η αλήθεια του κόσμου, η αλήθεια του Θεού, που είναι πνευματική και σπάει το ψέμα του κόσμου, την αλήθεια του κόσμου. Γιατί σήμερα όλοι πιστεύουν σε μία αλήθεια, ανθρώπινα. Έχουν αλήθεια με το μυαλό τους. Η αλήθεια του κόσμου υποτάσσεται στην αλήθεια του Θεού. Είναι ξεκάθαρο. Η δύναμη του Σατανά είναι το ψέμα που δημιουργεί στον κόσμο. Γι' αυτό το ψέμα τι κάνει. Δημιουργεί ανθρώπινες αλήθειες. Η αλήθεια είναι μία. Και συντρίβει τις ανθρώπινες αλήθειες, γιατί είναι αποκαλυπτική και κυριαρχεί πάντα το πνευματικό στο φυσικό. Υπάρχει περίπτωση μια ανθρώπινη αλήθεια να τι κάνει, να κυριαρχεί στην πνευματική αλήθεια. Γιατί το άνωθεν νικάει το κάτωθεν. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Υπάρχει δύναμη στην αλήθεια και αυτή την αλήθεια πρέπει να τη λαμβάνουμε θεοδίδακτη μέσα μας από το Θεό. Που εγώ αυτό που μιλάω τώρα σε εσάς μέσα, αν είναι από το Θεό το Άγιο Πνεύμα που είναι μέσα, σου λέει έτσι είναι. Γιατί το Πνεύμα σου μαρτυρεί την αλήθεια που εγώ λαμβάνω. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία είναι ένα κομμάτι και αν κάποιος χαίρεται, χαίρονται όλοι. Αν κάποιος πονάει, πονάνε όλοι. Αν κάποιος έχει αμαρτία, το αισθάνονται όλοι στην Εκκλησία, γιατί είναι ένα σώμα είναι. Που σημαίνει αυτό που έχω εγώ μέσα και μιλάω, το καταλαβαίνεις μέσα σου ότι είναι έτσι. Γιατί δεν χρειάζεται να σε πείσει τίποτα, αλλά το Άγιο Πνεύμα σε πληροφορεί μέσα. Αυτό είναι όταν φτάνουμε στο καθαρό κομμάτι, γινόμαστε όλοι θεοδίδακτοι και καταλαβαίνουμε πώς να εφαρμόσουμε την αλήθεια στη ζωή μας με αγάπη, με σεβασμό, με νίκη πάνω απ' όλα, με εξουσία, γνωρίζοντας πώς πρέπει να λειτουργούμε από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό η χάρη του Θεού είναι ένα τεράστιο δώρο στη ζωή μας. Μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε την αγάπη του Θεού, το σχέδιο του Θεού και να λειτουργούμε. Και στο τέλος θα κάνω και μια ομολογία για την Κορίνα, και είναι και ο Αρίων εδώ πέρα. Γιατί επάνω στην Κορίνα εργαζόμαστε με την προσωπική βουλή του Θεού. Και στο τέλος θα δούμε στην Κορίνα ένα τέλειο, ισχυρό θαύμα που φανερώνεται και θα σκίσουν τα πτυχία, οι επιστήμονες, τα πάντα, θα τα πετάξουν όλα στα σκουπίδια, γιατί το προσωπικό θέλημα του Θεού δεν νικέται. Σε καμία περίπτωση. Αν πούμε ότι νικέται το προσωπικό θέλημα του Θεού, το έχουμε χάσει. Το δεύτερο που θέλουμε να δούμε, προσέξτε, πρέπει να λέει να αντιθούμε το θώρακα της δικαιοσύνης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μέσα στον Χριστό δεν έχουμε καταδίκη και ενοχές. Μη γέννητο ο διάβολος να μας δέσει με ενοχές και καταδίκη. Όταν είμαστε ειλικρινείς άνθρωποι και αγαπάμε το Θεό. Δεν υπάρχει ενοχή και καταδίκη στα παιδιά του Θεού. Και ο λόγος του Θεού όταν σε καταδικάζει δεν είναι πνευματικός. Όταν ο λόγος του Θεού σε οδηγεί και σου δίνει το κλειδί για να περπατήσει είναι πνευματικός και σε σηκώνει. Από εκεί γνωρίζουμε τον πνευματικό λόγο με τον σαρκικό λόγο, την ανθρώπινη σκέψη που μεταφέρει τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού τι κάνει, κτίζει τη δικαιοσύνη του Χριστού στη ζωή μας. Είμαστε εν Χριστώ, έχουμε δικαιοσύνη. Το αίμα του Ιησού είναι δύναμη στη ζωή μας. Μας θεραπεύει, μας ελευθερώνει. Αρκεί εμείς ένα πράγμα να θέλουμε τον Κύριο με ειλικρίνεια. Γιατί ο Θεός δεν κάνει με τέλειους ανθρώπους, ατελείς είμαστε όλοι. Άλλο η ατέλεια και άλλο η ειλικρίνεια. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Ατελείς είμαστε στο Θεό. Οπότε δεν μπορεί να πεις ότι αυτός είναι τέλειος. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι. Η τελειότητά μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η δικαιοσύνη μας είναι ο Ιησούς Χριστός και πρέπει να επενδύσουμε στη δικαιοσύνη του Ιησού. Πρέπει να βάλουμε πίστη στη δικαιοσύνη του Ιησού. Πρέπει να δούμε τη ζωή μας, το αύριο μας με δικαιοσύνη Χριστού. Είναι καλό. Είναι ευλογημένο το αύριο μας. Το αύριο μας είναι καλό γιατί μας το παρέχει η δικαιοσύνη του Ιησού. Γιατί το αίμα του Ιησού καταστρέφει όλο το παρελθόν. Το αίμα του Ιησού σπάει όλο το παρελθόν. Το αίμα του Ιησού δεν θυμάται τίποτα από το παρελθόν. Αρκεί να δουλεύει με ανθρώπους που με ειλικρίνεια θέλουν τον Θεό. Όταν κάτι μας θυμίζει το παρελθόν δεν είναι ο Θεός, είναι ο διάβολος. Είναι ξεκάθαρο πράγμα. Το αίμα του Ιησού σε καθαρίζει από κάθε ενοχή. Ρωμαίος 10 κεφάλαιο μας καθαρίζει, σπάει και δουλεύει το αίμα του Ιησού με ειλικρίνεις ανθρώπους. Είναι πολύ απλό. Δικαιοσύνη Χριστού. Όταν οδηγάς σε ένα μάξι δεν μπορεί να κοιτάς από τον καθρέφτη πίσω για να πας μπροστά. Πρέπει να κοιτάς μπροστά με πίστη, δικαιωμένος μέσα στον Χριστό, για να πάμε μπροστά γιατί όλοι έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας, αλλά το αίμα του Ιησού μας θεραπεύει και μας δίνει δικαίωμα στο Θεό.
Γι' αυτό για το Θεό είμαστε το αλάτι κάτω στην γη. Είμαστε κάτι πολύτιμο. Η δικαιοσύνη είναι τεράστιο κλειδί στη ζωή μας. Το τρίτο, πρέπει να κρατήσουμε, λέει, την ασπίδα της πίστης. Και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό χωρίς πίστη. Και στους Γαλάτες, στο 5ο κεφάλαιο, τι λέει, ότι η πίστη μας είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Το θώρακα της δικαιοσύνης. Για να σβήσουμε με την πίστη τα βέλη. Και έρχεται ο εχθρός και σε χτυπάει. Και τι λέει, σου θυμίζει το παρελθόν. Και εσύ θα πάρεις την πίστη και θα πεις, διάβολε, το παρελθόν μου έχει σπάσει με το αίμα του Ιησού. Σπάμε τα βέλη του εχθρού με το αίμα και με την πίστη. Όταν κάτι έρχεται να μας εχμαλωτήσει, μπαίνει η πίστη για να το κόψουμε. Δεν μπορείς να περάσεις τον Ιορδάνη αν κοιτάς δεξιά και αριστερά και δεν κοιτάς μπροστά με πίστη. Δεν μπορείς να περάσεις την Ερυθρά Θάλασσα αν δεν πας με πίστη. Και για να πάμε μπροστά πρέπει να πάμε μόνο με πίστη. Έχουμε πίστη. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι πίστη. Μπορούμε να περπατήσουμε με πίστη, κρατώντας τη δικαιοσύνη, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχηγός και τελετής της πίστης. Είναι αυτός που μας διδάσκει η πίστη. Γιατί η πίστη βλέπει μόνο μπροστά, ακολουθεί μόνο την αγάπη του Θεού και περπατάει σε αυτό που σχεδίασε ο Θεός. Η πίστη δεν κοιτάει δεξιά και αριστερά και η πίστη δουλεύει καθώς λαμβάνουμε το θέλημα του Θεού και περπατάμε στην αλήθεια του Θεού. Το πέμπτο που θέλουμε να δούμε, να κρατήσουμε, λέει, την περικεφαλαία της σωτηρίας. Και να, τι σημαίνει περικεφαλαία? Βάζανε στους στρατούς κάτι κράνια εδώ και προστατεύαν τη σκέψη τους. Πρέπει να κρατήσουμε τη σκέψη μας μέσα στη σωτηρία του Χριστού. Γιατί ο Χριστός μας κάνει νέα κτίσματα και μας δίνει νέα σκέψη. Να μην σκεφτόμαστε σαν εχμάλωτοι άνθρωποι. Να σκεφτόμαστε σαν νέα κτίσματα στον Χριστό. Να σκεφτόμαστε πάντα μπροστά και να κρατάμε τη σκέψη μας καθαρή πνευματικά, γιατί έχουμε νέα σκέψη. Και η σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι ένα τεράστιο δώρο του Θεού στη ζωή μας. Η σωτηρία του Χριστού δεν είναι μόνο συγχώρεση αμαρτιών. Η σωτηρία του Χριστού τι είναι? Είσαι στον κρεμό και κάποιος σε σώζει. Σωτηρία σημαίνει συγχώρεση, δικαίωμα, αποκατάσταση, το Άγιο Πνεύμα, αιώνια ζωή, θεραπεία από τις αμαρτίες, θεραπεία από τα λάθη, θεραπεία από τα διέξοδα. Η σωτηρία του Ιησού τα περιέχει όλα. Μη γέννητο να μην έχουμε κατανοήσει τον πλούτο της σωτηρίας του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Μας τα περιέχει όλα για να τα κρατήσουμε με πίστη, να τα κρατήσουμε με την αλήθεια και για τη ζωή μας και για τα σπίτια μας και για τη χώρα μας, κρατώντας πάντα μια καλή πνευματική σκέψη για το αύριο. Αν η πίστη μας είναι φτωχή, φτωχά θα πιστέψουμε. Αν η πίστη μας είναι πλούσια, πλούσια θα πιστέψουμε. Γι' αυτό και ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος Θεού. Γιατί ο Θεός τον έκανε από πατέρα του Ισάκ, πατέρα των Εθνών. Και η εκκλησία της Φιλαδελφίας, που είναι μια εικόνα της εκκλησίας που θα φύγει, ποια είναι? Αυτοί που αισθάνονται φίλοι. Η εκκλησία των φίλων. Αισθανόμαστε τον Θεό φίλο και αισθανόμαστε αδελφοί και φίλοι. Γιατί με τους φίλους έχουμε μοιραστεί τα πιο καλά πράγματα. Και ο Θεός αισθανόταν τον Αβραάμ φίλο του και του αποκάλυπτε τι θα έκανε. Στη φιλία υπάρχει συμμερισμός. Στη φιλία υπάρχει παράδοση από τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η εκκλησία της Φιλαδελφίας. Η εκκλησία των φίλων που αισθάνονται τον Θεό φιλικά στη ζωή τους και αισθάνονται φιλικά και πνευματικά ο ένας με τον άλλον, πραγματικά ζώντας την αλήθεια και την αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή. Δόξα στον Κύριο. Να κρατήσουμε την όμορφη συντροφιά του Κυρίου κατά πάνω. Το έκτο λέει να προσευχόμαστε αδιαλείπτως. Υπάρχουν φορές που θα προσευχηθούμε δυναμικά. Υπάρχουν στιγμές που θα προσευχηθούμε σιωπηλά. Υπάρχουν στιγμές που θα προσευχηθούμε διαφορετικά, με γλώσσες, με το νου, με τη σκέψη μας, που σημαίνει υπάρχει μια ποικιλία στην προσευχή. Και η μέρα και νύχτα πρέπει να κάνουμε χρήση τον δώρο της προσευχής, άντρες και γυναίκες, για να κτίζουμε. Τι κάνει η προσευχή? Οικοδομεί το πνεύμα σου. Οικοδομεί τον εσωτερικό άνθρωπο, σε ενώνει με τον Θεό. Μία γυναίκα εργάζεται, μπορεί να προσεύχεται. Ένας άντρας δουλεύει, μπορεί να προσεύχεται.
μπορεί να προσευχηθεί δυναμικά σε ένα περιβάλλον που δεν έχει κόσμο, μπορεί να προσευχηθεί πιο σιωπηλά. Γιατί η κίνηση του Θεού που είναι μέσα μας είναι πώς είναι η κίνηση ενός αυτοκινήτου. Και όλοι όσοι οδηγάμε ξέρουμε ότι ποτέ δεν πηγαίνεις με μια ταχύτητα. Για να πας από εδώ στην Αθήνα αλλάζεις ταχύτητες. Υπάρχει περίπτωση να πας από εδώ στην Αθήνα με τρίτη συνέχεια. Δεν πας. Έτσι είναι και η κίνηση. Βγαίνει απαλά, βγαίνει δυναμικά. Βγαίνει πιο σιγά, βγαίνει πιο δυναμικά. Μαθαίνεις, γιατί και εγώ στην αρχή είχα μάθει να προσεύχομαι με έναν τρόπο και με μια σειρά. Μετά ήρθε ο Θεός και μου το άλλαξε αυτό. Μου λέει υπάρχει αυτό που ξέρεις, υπάρχει αυτό, υπάρχει αυτό. Και προσαρμοζόμαστε σε μια αδιάλειπτη προσευχή και ο σκοπός της προσευχής είναι ένας. Να κτίζουμε και να οικοδομούμε το πνεύμα μας. Ποιος είναι ο σκοπός της προσευχής? Να οικοδομήσουμε την πίστη μας, το πνεύμα μας, για να μπορούμε να κρατάμε το Λόγο του Θεού στην καρδιά μας. Για το τελευταίο, το έβδομο, να κρατήσουμε, λέει, καλά τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Και ξέρετε, το Άγιο Πνεύμα μας προσφέρει ένα μαχαίρι. Τι κάνει το μαχαίρι? Κόβει πράγματα, κόβει καταστάσεις. Τι είναι το μαχαίρι? Μας μαθαίνει το Άγιο Πνεύμα να χρησιμοποιήσουμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, διάβολε, είναι εγγεγραμμένο, χρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού. Και δεν μπορούμε να αντισταθούμε στα πράγματα τα εξωτερικά, αν δεν μάθουμε να χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού. Ποτέ δεν πρέπει να μιλάμε αρνητικά, αλλά να μιλάμε το τι ο Θεός λέει, το τι ο Θεός υπόσχεται, το τι ο Θεός δηλώνει, για να μπορούμε να νικήσουμε τα πυρωμένα βέλη του εχθρού. Έρχεται ο διάβολος να σου φέρει ένα συνέστημα αποτυχίας. Εσύ τι λες? Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί σύμφωνα με το λόγο σου είμαι ένα νέο κτίσμα. Έχω δικαίωμα στην ευλογία. Τότε παίρνεις αυτό το μαχαίρι και κάνεις τον εχθρό και πονάει. Και αυτό λέει η Γραφή, μη λυπείτε το Άγιο Πνεύμα, αλλά η Γραφή δεν λέει μη λυπείτε το διάβολο. Μπορούμε να κάνουμε τον Σατανά να λυπείτε. Πώς θα τον κάνουμε? Καθώς χρησιμοποιούμε το Λόγο του Θεού. Καθώς κάνουμε χρήση το Λόγο του Θεού ενάντια στα δαιμόνια, ενάντια στις καταστάσεις, για να μπορούμε να μιλάμε το Λόγο του Θεού. Ευχαριστώ τον Θεό. Ξέρετε, πάντα στην αρχή μιλούσα κάτι ζωντανό από τον Θεό. Τώρα ο Θεός, στο σημείο που μου δίνει ένα μάθημα, και το μάθημα το γράφω, μου δίνει τα σημεία. Στην αρχή της πίστης δεν το πίστευα αυτό. Πίστευα ότι πρέπει να τα βγάζω όλα έτσι. Και μετά ήρθε ο Θεός και μου λέει, Δήμο, υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Σε διδάξω εγώ. Και αυτό που μιλάω είναι ζωντανό και το άλλο ήταν ζωντανό. Που σημαίνει πρέπει να είμαστε πάντα ανοιχτοί στην αλλαγή του Θεού. Στα όρια του Θεού. Γιατί αυτό που είναι μέσα μας, το χάρισμα που είναι μέσα σου και μέσα σου, είναι σε άντρες και γυναίκες. Ποτέ όμως δεν μπορεί να παράγει από την ώρα που μπήκε 100%. Θα παράγει 10%, έρχεται ο λόγος. Εσύ υποκλίνεσαι στο λόγο, σε αλλάζει ο λόγος. Και αφού αλλάζεις 10% το χάρισμα θα γίνει 20% μέσα. Έρχεται ο λόγος, σε αλλάζεις 20% θα γίνει 30%. Που σημαίνει η δικιά μας αλλαγή κάνει το χάρισμα να παράγει. Αν εγώ αλλάξω λίγο, θα παράγει λίγο το χάρισμα. Δεν μπορώ εγώ να μην έχω αλλάξει καθόλου και να παράγει το χάρισμα 100%. Σε καμία περίπτωση, γιατί το άδειασμα της σκέψης μας κάνει το χάρισμα και παράγει. Και γεμίζω μέσα γιατί εγώ αλλάζω στους τρόπους του Θεού, στη σειρά του Θεού, γιατί σίγουρα οι τρόποι του Θεού και τα πράγματα είναι πολύ μεγάλα και πλούσια και πρέπει πάντα να πεινάμε, να τα μαθαίνουμε και να μπορούμε να αφήνουμε τον Λόγο του Θεού να μας αλλάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο για να μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί στην αρχή ας πούμε έπαιρνα μια αποκάλυψη και την έπαιρνα καταδικαστικά για άλλους ανθρώπους. Τώρα δεν την παίρνω έτσι, ποτέ δεν θα κατακρίνω εκκλησίες, ανθρώπους, ποτέ. Γιατί έχω μάθει να χρησιμοποιώ πλέον το Λόγο του Θεού σοφή. Που σημαίνει υπάρχουν επίπεδα γνώση, γιατί η νέα ζωή εν Χριστώ είναι ποιότητα πνευματικής ζωής. Τι είναι η νέα ζωή? Ποιότητα πνευματικής ζωής. Και ο Θεός μας αλλάζει, ο Θεός όσο μας αλλάζει μας χρησιμοποιεί, γιατί ο Λόγος του Θεού έχει τεράστια δύναμη να εργαστεί επάνω στη ζωή μας και να μας κάνει να κρατήσουμε τα πάντα ευλογημένα και όμορφα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Θυμάμαι παλιά, ας πούμε, που είχα πιστέψει, έλεγα στον άλλον, είχε μια φωτογραφία. Μην του, ω, ειδωλολάτρης είσαι.
έτσι το πίστευα, έτσι το έδινα. Τώρα δεν θα το πω έτσι, γιατί εγώ άλλαξα, η σκέψη μου άλλαξε. Που σημαίνει και τότε είχα μια αλήθεια, αλλά την έκανα λάθος χρήση. Που σημαίνει πάντα υπάρχουν περιθώρια αλλαγής, βελτίωσης και χρειαζόμαστε με αυτό που ο Θεός έχει, σοφία. Οι τελευταίοι χρόνοι θα είναι χρόνια σοφίας στον κόσμο, αλλά ο Θεός θα φέρει μεγάλη σοφία. Θα είναι χρόνοι καταπίεση στον κόσμο, αλλά ο Θεός θα φέρει μεγάλη ελευθερία. Θα είναι χρόνοι πλάνη στον κόσμο, αλλά ο Θεός θα φέρει μεγάλη σιγουριά. Το αντίθετο θα κάνει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θα φέρει την Εκκλησία Του σε άλλα επίπεδα όμορφα, ευλογημένα, δυναμικά και τη ζωή μας, γιατί ο Θεός σχεδίασε να φέρουμε καρπό για τη δικιά Του Βασιλεία. Ιωάννης 15 κεφάλαιο. Αφού είμαστε εν Χριστώ, έχουμε καλεστεί να φέρουμε καρπό. Άντρες και γυναίκες, και ο καρπός έχει τρία επίπεδα. Καρπό στην Εκκλησία, καρπό στα σπίτια μας, καρπό στην κοινωνία. Για να δοξαστεί ο Θεός μέσα στην Εκκλησία, μέσα στις οικογένειές μας και μέσα στην κοινωνία. Από κάθε άντρα και γυναίκα, για να πάρει ο Κύριος όλη τη δόξα, όλη την τιμή, για να μπορέσουμε πραγματικά να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού κατά πάντα στη ζωή μας. Ποιο είναι το παράδειγμα μέσα στις γραφές, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός μας διδάσκει, αυτός μας οδηγεί, γιατί ο Ιησούς Χριστός, αν διαβάσουμε στην Εβραίους το πρώτο κεφάλαιο, τι λέει. Σε έκρισα, λέει, περισσότερο από όλους τους μετόχους σου, λέει και το Χριστό ο Θεός, γιατί αγάπησες δικαιοσύνη και μίσης ανομία. Ο Χριστός χρήστηκε πιο πολύ από τον Μωυσή, πιο πολύ από τον Αβραάμ, πιο πολύ από τους προφήτες. Και πήρε το μεγαλύτερο επίπεδο σοφίας, γιατί μπόρεσε να συνεργαστεί η σοφία με τη δύναμη, το Άγιο Πνεύμα με τη χάρη, γιατί μας δείχνει ένα ανώτερο επίπεδο πίστης που έχει να κάνει με τη συνεργασία. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη ζωή μας σε υψηλά επίπεδα πνευματικότητας που έχει ο Θεός σχεδιάσει για την Εκκλησία Του που είναι εν Χριστώ Ιησώ. Γιατί από εκεί λαμβάνουμε ιδιαίτερη χάρη πραγματικά στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί είναι αυτό που μας αλλάζει ο πνευματικός λόγος. Τι σημαίνει μας αλλάζει, μας δίνει μεγαλύτερα επίπεδα πορείας, χάρης. Να δούμε πιο πλατιά τα πράγματα όπως ο Θεός τα βλέπει. Αν ο Θεός έβλεπε τον κόσμο φτωχά, δεν θα σωνόταν κανένας άνθρωπος. Αλλά ο Θεός τι κάνει, βλέπει πιο βαθιά τους ανθρώπους, μέσα από την αμαρτία, μέσα από τα προβλήματα. Πώς τους βλέπει, ότι είναι κάτι δικό του είναι. Και θέλει να τους κερδίσει. Δηλαδή η σκέψη του Θεού δεν έχει φτώχεια. Έχει πλούτο μέσα. Και αυτός ο πλούτος έχει ένα κέντρο, να κερδίσει τον άνθρωπο. Έχει κάτι αιώνιο, που σημαίνει ο Θεός θέλει να κάνει τη σκέψη μας να έχει βάθος, να μην έχει φτώχεια, γιατί τότε θα έχουμε βαθιά όραση και θα καταλάβουμε τον Κύριο σε άλλα επίπεδα, ευλογημένα, για να μπορέσουμε, δεν είναι το θέλημά Του, είναι να φέρουμε καρπό. Δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε αν θέλει ο Θεός να φέρουμε καρπό. Θέλει να φέρουμε καρπό και στην Εκκλησία άντρες και γυναίκες και στα σπίτια μας, αλλά και στην κοινωνία. Είναι το θέλημά Του και μας βοηθάει ο Κύριος να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό που είναι μέσα μας. Γιατί μέσα μας είναι όλος ο πλούτος. Όλο το χρυσάφι και η δικιά μας άγνοια τι κάνει, σταματάει το μέσα. Όταν εμείς μάθουμε να συνεργαζόμαστε με τον Θεό, λύνουμε το μέσα. Λύνεις το μέσα και η Νέα Διαθήκη είναι η Διαθήκη του μέσα είναι. Αυτό που έχουμε μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα πήρε την Ανάσταση του Ιησού και την έφερε μέσα μας. Και λύνεται 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, τελειοποιούμαστε στη χάρη. Αλλά για να λυθεί το μέσα τι κάνω. Εγώ συνεργάζομαι, εγώ ανοίγω τον εαυτό μου, εγώ λύνομαι από τη σκέψη μου και λύνεται το μέσα. Δεν μπορεί εγώ να είμαι κλειστός και να λύνεται το μέσα. Σε καμία περίπτωση. Παράγει 10, 20, 30, αυξάνει, γιατί ο πλούτος είναι μέσα μας. Και μπορούμε να ζήσουμε το μέσα, μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα σπίτια μας, μέσα στην κοινωνία, γιατί γινόμαστε όλοι θεοδίδακτα από το Θεός της ζωής. Δεν χρειάζεται να σε διδάξει κάποιος τι είσαι χριστιανός, σε διδάσκει το Άγιο Πνεύμα που ζει μέσα σου. Σε διδάσκει τα όρια του Θεού, σε διδάσκει το πρέπει του Θεού, σε διδάσκει το όχι του Θεού, σε διδάσκει την πίστη του Θεού. Γιατί γινόμαστε θεοδίδακτοι όλοι από την χάρη του Θεού που είναι στη ζωή μας
και αυτή η κοινωνία έχει να κάνει με την αλήθεια και το σχέδιο του Θεού κατά πάντα στη ζωή. Ευλογημένοι. Παιδιά ευλογημένα είμαστε τον Κύριο, γιατί πήραμε δικαίωμα από τον Θεό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα μικρά παιδιά. Κύριε, δίδαξέ μας, οδήγησέ μας. Θέλουμε να μάθουμε, Κύριε, θέλουμε να γνωρίσουμε, θέλουμε να αλλάξουμε, θέλουμε να φέρουμε καρπό, θέλουμε, Κύριε, να σε υψώσουμε, τα θέλουμε. Και αν εμείς τα θέλουμε, τα θέλει και ο Θεός. Ας τον αφήσουμε χέρι-χέρι να μας πάει και να μας οδηγήσει εκείνος σε άλλα μονοπάτια αγάπης και χάρης και ελευθερίας, αφήνοντας τον Κύριο να μας οδηγήσει όμορφα και ευλογημένα. Τι θα κάνουν τα πονηρά πνεύματα? Θα σε χτυπήσουν στο νου, με την πλάνη. Θα σου δέσουν τη σκέψη. Τι θα κάνει το Άγιο Πνεύμα? Θα λύσει τη σκέψη μας. Και θα μας κάνει να δούμε τη ζωή μας σαν παιδιά του Θεού, έξω από τις ενοχές. Ο Χριστός έκανε τεράστιο έργο, δεν το έχουμε καταλάβει. Χωράνε όλοι μέσα στον Χριστό, να σωθούν άπαντες. Ευρωπαίοι, Αφρικάνοι, άπαντες. Συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, απεριόριστη χάρη, απεριόριστη. Δεν έχουν καταλάβει τη δύναμή μας σαν Χριστό. Πρέπει για να μπορέσει αυτή η δύναμη, συνεργάζεται το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, είναι συνεργάτης μαζί μας. Εμείς και το Άγιο Πνεύμα έχουμε μια κοινή αποστολή. Θα δοξάσουμε τον Θεό. Και αυτό λέει το Άγιο Πνεύμα είναι ο παράκλητος, ο οδηγός, ο σύμβουλος, αυτός που μας κατευθύνει για να μπορούμε να κρατήσουμε αληθινά τον Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μας βοηθάει να αναπτύξουμε το μέσα μας. Και όσο αναπτύσσεται το μέσα, γι' αυτό εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει ένας Θεός. Και ο Θεός, ο Παύλος λέει, μέσα σε αυτό ζούμε και υπάρχουμε. Είναι παντού. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν? Τι λέει η Γραφή? Ότι ο άρχοντας του κόσμου ετύφλωσε το νου τους. Σκέψη τους. Και παρόλο που υπάρχει ο Θεός, δεν μπορεί η σκέψη τους να το καταλάβει. Επιστήμονες, γιατροί, δεν το καταλαβαίνουν. Με χρήματα, δεν το καταλαβαίνουν. Τι έχει γίνει? Τους έχει δέσει τη σκέψη ο διάβολος. Και αυτό θέλει να κάνει και στα παιδιά του Θεού, να μας δέσει τη σκέψη, να μας κάνει φτωχούς. Και έρχεται ο Θεός και θέλει να τα σπάσει αυτά. Ανάσταση, ελευθερία στη σκέψη μας, στο πνεύμα μας. Υπάρχει νίκη για τα σπίτια μας, για τη ζωή μας. Ευλογία. Αρκεί να την κρατήσουμε ευλογημένα, με αγάπη, γιατί εκείνος θα μας φέρει σε άλλα επίπεδα χάρης. Ο Θεός θέλει να πλατείνει τα όρια στο λαό του. Ο Θεός θέλει να πλατείνει την πίστη μας. Ο Θεός το κάνει. Εμείς απλά ακολουθούμε το Θεό. Εμείς απλά ακολουθούμε γιατί τα βουνά θα έρθουν και για να μπορέσουν να γίνουν παιδιά θα πρέπει να ακολουθήσουμε όχι το γενικό κομμάτι, αλλά το προσωπικό κομμάτι του Θεού. Γιατί ο Θεός έκανε διαθήκη να είναι προσωπικό στη ζωή μας. Είναι προσωπικός ο Θεός. Η διαθήκη του είναι προσωπική. Και όταν περπατάμε προσωπικά πρέπει να μάθουμε να ησυχάζουμε, πρέπει να μάθουμε να κρατάμε την ειρήνη μας με τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να κρατάμε τη σχέση μας με τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να διεκδικούμε την ειρήνη μας, να μας την κλέβει ο διάβολος. Γιατί ο εχθρός θέλει να μας κλέψει την ειρήνη, την ανάπαυση, να μας βάλει σε πίεση, σε ταραχή, σε καταστάσεις. Πρέπει να διεκδικήσουμε τη σχέση μας με πίστη. Είμαστε βασιλόπουλα είμαστε. Δεν μπορεί να μας την κλέψει ο εχθρός με λογικά επιχειρήματα. Γιατί ο εχθρός δεν χρησιμοποιεί παράλογα επιχειρήματα. Λογικά. Αν χρησιμοποιούσε παράλογα επιχειρήματα δεν τον πίστευε κανένας. Χρησιμοποιεί λογικά. Αλλά τα λογικά επιχειρήματα δεν είναι πνευματικά. Σε καμία περίπτωση. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε τη σχέση μας πνευματικά τον Κύριο. Γι' αυτό είπε ο Νόε, ο Θεός τον Νόε, Νόε του λέει, επειδή είδα εσένα δίκαιο. Είσαι μέσα στην οικογένεια, στην κυβωτό με την οικογένεια, εσύ είσαι ο δίκαιος. Και η δικιά σου πίστη θα βάλει και αυτούς μέσα. Είναι μια αλήθεια. Πρέπει να κρατήσουμε την δικαιοσύνη μας σε Χριστό στον Κύριο, γιατί εκείνος θα κάνει για μας ιδιαίτερα πράγματα, όμορφα, καθώς τον αφήνουμε να μας υψώσει και να μας εμπλήσει. Δόξα στον Κύριο. Και εγώ που είμαι επιμένας, συνέχεια αλλάζω από το Θεό. Αν δεν αλλάζουμε, το έχουμε χάσει. Πρέπει να αλλάζουμε. Η αλλαγή είναι καλή στη ζωή μας, η αλλαγή είναι όμορφη, γιατί μας κάνει σαν μικρά παιδιά. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, να μην πάμε σε εκείνο σαν μεγάλα παιδιά, αλλά σαν μικρά παιδιά. Ποια είναι η διαφορά του μεγάλου παιδιού με του μικρού παιδιού? Το μικρό παιδί σκέφτεται πολύ, λειτουργεί με την καρδιά του. Το μεγάλο παιδί λειτουργεί με το μυαλό του πολύ.
Αυτή είναι η διαφορά. Το ένα λειτουργεί έτσι, το άλλο διαφορετικά. Γι' αυτό και η σάρκα του Νέμαν έγινε σαν μικρό παιδί. Ποιος είναι ο Ιορδάνης, είναι η Εκκλησία είναι. Και καθώς μένουμε στην Εκκλησία στο θέλημα του Θεού, βαπτίζεσαι μία, δύο, τρεις, πέντε, έξι, εφτά, θα έρθει το τέλειο θέλημα του Θεού να σε χτυπήσει. Και τότε η σάρκα θα γίνει σαν μικρό παιδί. Δηλαδή θα κάνει τη διαφορά ο Θεός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα επαναλαμβάνονται και βρίσκουμε χάρη τον Κύριο, έτσι. Ας κρατήσουμε τον υπέροχο Λόγο του Θεού και ας τον αφήσουμε να μας οδηγήσει όμορφα και βουλικά. Έτσι και σίγουρα, ξέρετε, καμιά φορά, το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και εγώ το είχα πολύ, κρατάμε με πολύ σιγουριά τα δεδομένα στη σκέψη μας. Έρχεται ο Θεός να μας τα αλλάξει και τα κρατάμε, λες, αυτές είναι οι εντυπώσεις μου. Και έρχεται ο Θεός μετά και κάνει μία και τα σπάει αυτά και μας ανοίγει τα όρια. Το έχουμε σαν άνθρωποι να τα κρατάμε αυτά, αλλά είναι καλό γιατί ο Θεός μας αγαπάει και μας ελευθερώνει και μας βοηθάει πραγματικά να καταλάβουμε άλλα πράγματα ευλογημένα που πάντα το Ευαγγέλιο είχε ένα κέντρο, το Θεό και τον άνθρωπο. Αν το Ευαγγέλιο φύγει από το Θεό και τον άνθρωπο, το έχουμε χάσει. Το κέντρο είναι ο Θεός για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος και να κερδίσει για πάντα την αιώνια σωτηρία. Γι' αυτό ο Θεός έχει να κάνει με ατελείς ανθρώπους που είναι στην αμαρτία, αλλά τους βλέπει με αγάπη και εμείς στα παιδιά του Θεού πρέπει να είμαστε ειλικρινείς πάντα. Όχι τέλειοι. Δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι για να μπορεί ο καλός Θεός να μας υψώνει και να μας οδηγεί και μας κατά πάντα στη ζωή μας. Δόξα στον Κύριο. Γιατί όταν εμείς, γι' αυτό ο Θεός την κάνει, θα μας φέρει ο ίδιος ο Θεός σε ένα θανάσιμο τέρμα. Όπως πήγε τον Χριστό στο Σταυρό. Και όταν ο Θεός σε πάει σε ένα τέρμα, θα σου δώσει μια φρέσκια ανάσταση. Θα σου δώσει ένα καινούριο ξεκίνημα. Δεν υπάρχει δυνατή ανάταση αν δεν φτάνει στο τέρμα Θεός. Και εκείνος έχει τον τρόπο και μας εργάζεται για να μας πάει σε μεγαλύτερα επίπεδα ευλογίας και χάρης. Το καλό είναι μπροστά. Το καλύτερο είναι μπροστά να ευχαριστούμε τον Κύριο και να τον αγαπάμε πάντα και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη τον Κύριο στη ζωή μας. Δεν μας καταδικάζει το Ευαγγέλιο, αλλά πάντα μας ανορθώνει και πρέπει να κρατήσουμε αυτά που είπαμε, τη δικαιοσύνη, γιατί ο Σατανάς, ένα από τα πιο ισχυρά όπλα του Σατανά, ποιο είναι, ενοχές είναι. Ένα από τα πιο ισχυρά όπλα του Σατανά είναι ενοχές. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι σκλάβοι. Το αίμα του Ιησού ήρθε για να σπάσει την ενοχή και να πει ο κάθε ένας πατέρας, σ' αγαπάμε και σε θέλουμε στη ζωή μας. Όμορφα και ευλογημένα στο όνομα του Ιησού, έτσι. Για να κρατήσουμε τον υπέροχο λόγο, έτσι, να τον κρατήσουμε με πίστη για το σπίτι μας. Δικαιοσύνη Χριστό. Πάρε τη δικαιοσύνη του Ιησού και σπάσε όλα τα βέλη. Όποτε να χτυπήσουν τη ζωή σου, το σπίτι σου, σπάσε τα όλα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Ιησούς είναι σημαία για κάθε σπίτι, για κάθε χώρα και για κάθε εκκλησία. Πρέπει να υψωθεί ο Ιησούς για να πέσουμε τα κάστρα όλα. Και όταν ο Ιησούς υψώνεται, πέφτουν όλα τα κάστρα και έρχεται χαρά και ευλογία, γιατί εκείνος μπορεί να κάνει παραπάνω από αυτά που εμείς πιστεύουμε, νοούμε ή σκεφτόμαστε. Ας το επιτρέψουμε να το κάνει και να μας οδηγήσει εκείνος ευλογημένα. Αλλά είναι σημαντικό να μάθουμε να ζούμε στο προσωπικό. Γιατί μπορεί να κάνεις χίλια πράγματα για τον Θεό και να έχεις χάσει το ένα του Θεού. Ο Θεός θέλει να κάνουμε σπορά στο ένα που έχει για τον Στέλιο, για τον Λεωνίδα, για τον Ευγένη, για τον Δήμο, το ένα. Και γι' αυτό και ο Θεός και εμένα με έβγαλε στην αρχή από τα πολλά και με έφερε στο ένα. Και όταν άρχισε να υπηρετώ το ένα, άρχισε να αυξάνω, να μεγαλώνω, να αλλάζω, να καταλαβαίνω τον Θεό, να τον εμπιστεύομαι, να αισθάνομαι πάντα πλήρης μαζί του, όπως και να είναι τα πράγματα, γιατί η σιγουριά και η πληρότητα είναι μέσα μας είναι. Δεν έχει σημασία τι συμβαίνει γύρω μας, σημασία έχει τι συμβαίνει μέσα μας. Αυτό μετράει, γιατί ο καλός Θεός κατοικεί μέσα μας και εκείνος μέσα στον Χριστό σχεδίασε ένα διέξοδο από κάθε αδιέξοδο μας. Το σχεδίασε. Πριν ακόμα γεννηθεί ο άνθρωπος, είχε προφητεύσει ο Θεός την αποκατάσταση. Με την 7η ημέρα. Η 7η ημέρα τι κάνει. Είναι μια εικόνα για το έργο του Ιησού. Πριν ακόμα έρθουμε στη ζωή, ο Θεός είχε σχεδιάσει η ελευθερία από τα λάθη μας. Αυτή είναι η μοναδική αγάπη του Θεού που είναι μέσα στον Χριστό και έχει να κάνει με ειλικρινές ανθρώπους που αγαπάνε τον Κύριο
και προσευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτή τη στάση μπροστά στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Για να σηκωθούμε λιγάκι. Αλληλούια.